Σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στο δελτίο μας τη δημοφιλή ηθοποιό Φωτεινή Τσακίρη. Κυρία Τσακίρη, καλησπέρα σας. Χαρά μας που σας έχουμε εδώ. Να ξεκινήσουμε με κάτι που είναι πιο έτσι της επικαιρότητας, πιο ειδησιογραφικό. Είδατε προηγουμένως τις δηλώσεις του κυρίου Μπέζο αναφορικά με το επάγγελμά σας, ότι ήταν η ευκαιρία λόγω της κρίσης να επιβιώσουν οι καλοί ηθοποιοί, να αναδειχθούν οι καλές δουλειές και δεν υπάρχει λόγος να κλαίτε εσείς ηθοποιοί. Πώς το βρίσκετε αυτό, πώς το σχολιάζετε? Αυτή είναι μια δήλωση ενός συναδέλφου. Η δική του γνώμη, πολύ καλά κάνει και την έχει. Η αλήθεια είναι ότι επιβιώνουν όντως οι καλοί. Δηλαδή είναι ένας δρόμος ούτως ή άλλως μακρύς. Δεν είναι κάτι που η πορεία τέλος πάντων ενός ηθοποιού δεν εξετάζεται σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνες. Συμφωνείτε και εσείς ότι όντως κάποια στιγμή στο επάγγελμά σας μπήκαν πολλοί που δεν ήταν σχετικοί? Είδαμε και μοντέλα, είδαμε φέρελπις ηθοποιούς. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν είναι μόνο στο δικό μας το επάγγελμα αυτό. Δεν έχουμε εμείς την πρωτιά. Αυτό συμβαίνει και στους παρουσιαστές. Φαντάζομαι όμως ότι θα είχατε και εσείς συνεργαστεί με κάποιους τέτοιους. Ήταν καλή συνεργασία, μαθαίναν από εσάς ή πολλές φορές κάποιοι ίσως είχαν καβαλήσει και καλάμι? Παρισφρύουν πάντα παρήσακτοι εντός εισαγωγικών. Το θέμα είναι πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις και πόσο το εννοείς. Τα τουρκικά σύριαλ τα έχετε δει καθόλου? Θα πρωταγωνιστούσατε σε ένα από αυτά, αν ήταν η πρόταση πολύ δελεαστική? Δεν μου έχει γίνει καμία τέτοια πρόταση. Δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί κιόλας. Όταν τα βλέπετε όμως, η αίσθηση που έχετε ποια είναι? Ότι είναι καλοφτιαγμένα. Άρα ίσως δικαιολογείται και γιατί το ελληνικό κοινό τα παρακολουθεί τόσο φανατικά. Το ελληνικό κοινό παρακολουθεί αυτά που του δίνουν, αυτά που του σερβίρουν. Ναι. Έτσι πιστεύετε? Έτσι πιστεύω, ναι. Ήσασταν και είστε από τις πρωταγωνίστριες. Σας είδαμε στο 5050, στο litsa.com και σε πολλά άλλα. Φαντάζομαι πολύ σημαντικές στιγμές, ωραία εμπειρία στο 5050. Κάποιοι ρωτούν κιόλας αν θα συνεχιστεί και πώς. Θα θέλαμε να ξέρουμε και πώς περάσατε και αν πληρωθήκατε και αν είστε από τις ηθοποιούς που σας χρωστούν κάποια χρήματα και αν ελπίζετε ότι θα γίνονται τα σύριαλ στο εξής ή θα γυρίσουμε στα τουρκικά και σε ό,τι άλλο είναι πιο οικονομικό ενδεχομένως. Πολλά θέματα μαζί. Ωραία, ναι. Νομίζω ότι η μυθοπλασία δεν έχει πεθάνει. Ούτως ή άλλως εμείς μπαίνουμε αρχές του επόμενου μήνα για να συνεχίσουμε το δεύτερο κύκλο με τα Παντελόνια κάτω. Επομένως μία δουλειά που ξεκινάει και ωραία, πολλές καινούργιες που ξεκινάνε επίσης, και αυτό είναι πολύ ευίωνο για εμάς τους ηθοποιούς. Επίσης, ναι, μου είπατε τόσα πολλά που έχω μπερδευτεί. Πολλές ερωτήσεις. Το 50-50, επειδή κάποιοι το παρακολουθούσαν πολύ φανατικά, αν θα συνεχιστεί. Αν θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολο να μαζευτούμε τώρα όλοι. Προς το παρόν θα συνεχιστεί τα Παντελόνια κάτω. Πάντως στο θέατρο θα σας δούμε ή και εκεί υπάρχει κρίση έντονη όπως και στην τηλεόραση? Στα πράγματα υπάρχει μια ρευστότητα γενικώς, μια περιραίουσα ρευστότητα. Οπότε εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Υπάρχει κάτι, υπάρχουν συζητήσεις, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο ανακοινώνεται μέχρι στιγμής, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμη στην περίοδο προβών και... Μάλιστα. Το κρατάω μέχρι να γίνει ξεκινήσει. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν χαρά μας που σας είχαμε στο δελτίο μας. Να είστε καλή καλά. Επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.